Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μαρία Κομνινάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κυρία Κομνινάκα, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Και σας και στους ακροατές. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα της ημέρας, τον αναπτυξιακό νόμο και τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όσα υπάρχουν μέσα στο αναπτυξιακό αποτελούν εργαλεία τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της θέσης του εργαζόμενου, του μισθού του και τη δημιουργία νέων θέσεων ποιοτικής και μόνιμης εργασίας. Αν ισχύει αυτό, γιατί αυτή η αντίδραση από την αντιπολίτευση αλλά και από τα συνδικάτα? Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται η αλήθεια με το κεφάλι κάτω και τα πόδια στον αέρα. Αυτό το γράφει κάποιος πολιτικός μεγάλος. Ναι, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Όντως, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο είναι μια χρυσή ευκαιρία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να μπουν στην ανάπτυξη, καλοκυρώνοντας και όσα και τη μονιμοποίηση των αντεργατικών νομοθετημάτων που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως μέσα από το αναπτυξιακό νομοθέτημα δίνεται μια δυνατότητα με την καθιέρωση ευρείας δυνατότητας εξαιρέσεων από τις συλλογικές συμβάσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να γενικεύσουν και με την γνωστή απειλή προς τους εργαζόμενους ότι εφόσον δεν συμβιβάζονται με αυτές τις συνθήκες εργασίας η πόρτα της εξόδου είναι εύκολα ανοιχτή. Να δούμε όμως μια λεπτομέρεια, κυρία Κομνινάκα. Ναι. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δίνεται τη δυνατότητα σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις που θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιμες, έχουν πρόβλημα οικονομικό, να μην δώσουν αύξηση ή να κάνουν εργοστασιακές συμβάσεις. Δηλαδή να συμφωνήσουν με τους ίδιους εργαζόμενους. Αυτό γιατί είναι κακό? Ακούγεται καλό. Έτσι λένε, λέει η κυβέρνηση, υποστηρίζει ότι έτσι θα σώσουμε και την επιχείρηση και τους εργαζόμενους. Για το αν θα σωθούν οι εργαζόμενοι, αρκεί να ανατρέξουμε σε μια σειρά επιχειρήσεις που κλείνουν και οι πρώτοι που μένουν τελικά απλήρωτοι και στο διάστημα που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι επιχειρήσεις και στο διάστημα όμως της ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι δουλεύουν με πολύ άσχημες εργασιακές συνθήκες και χαμηλούς μισθούς. Αυτό που λέμε σήμερα ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια ήδη σήμερα είναι πολύ μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που ζητάνε να ενταχθούν στην ρύθμιση, όπως καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει, είναι πολύ ευρία δυνατότητα κάποιος να επικαλεστεί οικονομικές δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες ή συνθήκες σε μια περιοχή, σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, για να χτυπήσει τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να δούμε τώρα το επόμενο θέμα που έχει βγάλει τον κόσμο στους δρόμους, ιδιώτες σε καθαριότητα, πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό των δήμων. Γιατί σώνει και καλά να είναι κακό να είναι ο ιδιώτης? Είναι ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολύ. Δηλαδή, κακό είναι να υπάρχει ένας ιδιώτης εργολάβος ο οποίος αν τηρεί όσα συμφωνεί με τον Δήμο να κάνει τη δουλειά του σωστά? Βέβαια ότι προχωρούνται με αυτό το νομοθέτημα. Κυρία Κομνινάκα, αν θέλετε, δεν ξέρω αν κινείστε, αν μπορείτε αλλάξετε λίγο το σημείο που βρίσκεστε, γιατί κάνει πάρα πολλές διακοπές και δεν σας ακούμε τι λέτε. Ναι, συγχωρείτε, με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω πολύ καλά, ναι. Ωραία. Μια σειρά κλάδια, όπως είναι η γνωστή ανταποδοτική, να το πούμε έτσι, τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραχωρούνται στους ιδιώτες, που αυτό θα σημάνει και ταυτόχρονα, αν θέλετε, αύξηση και των βαρών που θα επισύρει αυτό στους δημότες, και βέβαια θέτουν ένα αμφιβόλο και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους. Γιατί κοιτάξτε, ο ιδιώτης όταν επενδύει σε ένα τομέα δεν επενδύει ποτέ με άξονα πώς αυτές οι υπηρεσίες που θα προσφέρει θα μπορέσουν να καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τον πληθυσμό μιας περιοχής. Επενδύει με άξονα το πώς θα βγάλει μεγαλύτερο κέρδος, παραβιάζοντας, και είναι γνωστό το φαινόμενο, να παραβιάζονται μια σειρά και εργασιακά δικαιώματα, κανόνες ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων, αλλά κυρίως κάνοντας και ουσιαστικά πανάκριβα εμπορεύματα αυτές τις αυτονόητες υπηρεσίες που πρέπει να έχει ένας
Δήμος προς τους πολίτες του, την καθαριότητα, τη συγκομιδή των σκουπιδιών, τον ηλεκτροφωτισμό, το πράσινο, δηλαδή παραχωρούνται προς τους ιδιώτες τομείς που είναι σίγουρα κερδοφόροι, να το πούμε έτσι, και απ' την άλλη δεν είναι καθόλου βέβαιο για το τι και με τι κόστος αυτό νομίζω θα περάσει. Ναι, ξέρετε όμως και σήμερα που υποτίθεται ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι υπό τον έλεγχο του Δήμου, δεν είναι παντού καθαρά τα πράγματα. Δηλαδή τελικά μήπως είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Ξέρετε, αυτό είναι μια γνωστή τακτική, να υποτιμάται ο δημόσιος χαρακτήρας διαφόρων υπηρεσιών. Δεν είναι πρώτος τομέας που γίνεται αυτό, να υποβαθμίζεται, να υποχρηματοδοτούνται οι Δήμοι. Και στη συνέχεια να έρχεται το κράτος ως σωτήρας και να λέει εντάξει, αφού δεν μπορείτε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας, θα τα παρώ, επειδή δεν μπορεί το δημόσιο να κάνει τη δουλειά του, τα ξεπουλάω στους ιδιώτες με τις όποιες συνέπειες, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι κατεξοχήν ανταποδοτικές υπηρεσίες, που σημαίνει αυτόματα και αύξηση των τελών και των βαρών που θα φορτωθεί η λαϊκή οικογένεια για να πληρωθούν οι ιδιώτες που θα αναλάβουν αυτές τις τους τομείς. Η πραγματική λύση για αυτά τα ζητήματα, για να αναβαθμιστούν πραγματικά οι όποιες υπηρεσίες, είναι να αυξηθεί πραγματικά ο κρατικός προϋπολογισμός και η χρηματοδότηση προς τους Δήμους, για να μπορούν να κάνουν και με σωστό τρόπο να προσφέρουν αυτές τις αυτονόητες υπηρεσίες προς όλες τις περιοχές και ανεξάρτητα τέλος πάντων από το αν είναι στην περιοχή της Κάλυψης, στην περιοχή, σε μια περιοχή του Πειραιά. Τώρα, χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός σήμερα, είπε, αναφερόμενος στην υπόθεση Νοβάρτης, είπε ότι μπορεί να έχει χρηματιστεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης για ένα νόμο που έφεραν από τις πολυεθνικές. Θα ήθελα έτσι μια αναδικό σε σχολιασμό, διότι αν κάτι τέτοιο ισχύει, γιατί τότε δεν παίρνουν τον κύριο Τσίπρα να του πούνε έλα να σε πάμε σε μια ειδική επιτροπή εξεταστική να απολογηθείς? Εάν δεν ισχύει, τότε είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα εμείς για το αν ισχύει ή δεν ισχύει δεν είναι δική μας τέτοια, δεν ήταν δική μας τοποθέτηση. Δηλαδή, είναι μια καταγγελία, αφού καταγγείλεις κάποιον, ας τον πάρει η Βουλή, ας τον πάει στη Βουλή σε μια ειδική εξεταστική προανακριτική επιτροπή να δούμε τι ισχύει, έτσι δεν είναι? Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγεται, αν θέλετε, και αυτή η χρονική συγκυρία σήμερα που πραγματικά ψηφίζεται αυτό το νόμο που εμείς λέμε, αυτός ο νόμος που είναι τα φόπλακα για τους εργαζόμενους, για τα εργασιακά δικαιώματα, για τις λογικές συμβάσεις, για το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν και να απεργούν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιλέγει, αν θέλετε, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να αλλάξει και δηλαδή, την... πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει βάση σχεδίου αυτό από την κυβέρνηση? Πιστεύουμε σίγουρα ότι το ότι φουντώνεται τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, σκανδαλολογίες και λοιπά, είναι σύνηθες φαινόμενο και παρουσιάζεται συνήθως όταν θέλουν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή της συζήτησης για την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πραγματικά πρέπει όπου υπάρχουν όντως σκάνδαλα να ελεγχθούν σε βάθος κάτι που αν θέλετε δεν έγινε, και το πραγματικό σκάνδαλο και η πραγματική εξέταση του ζητήματος για την υπόθεση Νοβάρτης με ταχύς ρυθμούς, αν θέλετε, προσπεράστηκε και ερχόμαστε σήμερα ξανά να συζητάμε ουσιαστικά την άλλη όψη. Το κύριο σκάνδαλο εμείς που λέμε ότι στην υπόθεση Νοβάρτης, που είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και ότι αυτό συνεπάγεται με τα τεράστια κέρδη και συμφέροντα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό, δεν διερευνάται, δεν γίνεται σε αυτό το τομέα συζήτηση. Και αν θέλετε, ακόμα και για τα ζητήματα που σήμερα εξετάζονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, ουσιαστικά τι συζητάμε, δεν συζητάμε τώρα. Έχει φύγει η συζήτηση από το ζήτημα του σκανδάλου στο φάρμακο και συζητάμε για το θέμα της δικαιοσύνης και κατά πόσο τέλος πάντων ελέγχεται ή όχι η δικαιοσύνη. Αν θέλετε, αν ήταν πολιτική σκευωρία ουσιαστικά από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Σε αυτό το στάδιο. Εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι ήταν σκευωρία το ΚΚΕ? Τι λέει σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί εξ αρχής ότι σίγουρα στον τομέα
του φαρμάκου είναι προβληματικό. Το φάρμακο είναι εμπορευματοποιημένο, ότι και το ίδιο αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο Novartis βγήκε στην επιφάνεια από ανταγωνιστικά ουσιαστικά συμφέροντα, και αν δεν που σημαίνει ότι αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και με έναν τρόπο νομιμοποιούνται χωρίς να έρχονται σε συζήτηση. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που γεννάται σήμερα για το κατά πόσο τέλος πάντων η δικαιοσύνη είναι ή όχι ανεπηρέαστη, νομίζω ότι αυτό που πρέπει σήμερα να συζητάμε είναι γιατί, αν όντως υπάρχει τέτοια πρόθεση από τα υπόλοιπα κόμματα να διαλυθούν τέλος πάντων ζητήματα ελέγχου της δικαιοσύνης, γιατί αρνούνται πεισματικά την πρόθεση που κάνει το ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση να πάψει η ηγεσία των δικαστηρίων να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι ώστε να, πώς να το πούμε έτσι, και να μην υπάρχουν και διάβλοι τέτοιοι επηρεασμού των ανωτάτων λειτουργών της δικαιοσύνης. Mm. Αυτό θα ήταν ένας τρόπος, τέλος πάντων, για να θα μπορεί να περιορίζεται τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο η δυνατότητα να διαμορφώνεται τέτοιου είδους σκάνδαλα. Και κυρία Μαρία Κομνηνάκα, κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τρέχει. Ένα μήνυμα φιλοκροατή του κ. Σταύρου από την Νίκη. Ρωτάει το εξής: ποια είναι η θέση του κόμματός σας με την καταγγελία ότι στο αναπτυξιακό έχουν γίνει πάρα πολλές τροπολογίες και αναφέρεται σε μία, λέει, για νομιμοποίηση αγορών ακινήτων με POS για απόκτηση χρυσής βίζας από 1η-1η-17. Δεν ξέρω, το γνωρίζετε αυτό το θέμα, μια ερώτηση φιλοκροατή. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, εκτός από τις διευκολύνσεις που ήρθαν από την πρώτη στιγμή προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, έρχονται και μια σειρά τροπολογίες. Πραγματικά βομβαρδιστήκαμε από τροπολογίες χτες, από μια κυβέρνηση που παρουσιάζεται τέλος πάντων έτοιμη από καιρό. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς εκτιμάμε ότι προσπαθεί πολλές φορές, και δεν είναι καινούριο, και σε προηγούμενα νομοσχέδια που ήρθαν είτε με την κανονική διαδικασία είτε με τη διαδικασία επίγοντος και κατεπίγοντος, να έρχονται την τελευταία στιγμή τροπολογίες, ώστε τέτοιου είδους σκανδαλώδεις ζητούνται ή ζητήματα τέλος πάντων που προκαλούν και το κοινό αίσθημα. Κατανοητό. Να έρχονται με διαδικασίες τέτοιες ώστε να μην μπορούν να συζητηθούν σε βάθος, να μελετηθούν και βέβαια να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Ωραία. Κυρία Κομινάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Εμείς καλούμε αυτή την ευκαιρία το απόγευμα οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν, να συμμετάχουν στα συλλαλητήρια στις 6.30 ώρα στα προπήλαια και σε όλες τις άλλες περιοχές που γίνονται συγκεντρώσεις, γιατί θα πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα, μια απάντηση στην κυβέρνηση που θέλει με τέτοιες διαδικασίες να βάλει οριστικά τα κόπλακα στους εργαζόμενους και στις συλλογικές τους διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.